Ταξιδεύοντας 25 χρόνια πίσω, θυμάμαι 3 φίλες, ένα απόγευμα, μια ιδέα που πίστεψαν 10 ιδρύματα. 25 χρόνια μετά, το Μαζί για το Παιδί έχει φτάσει να μοιράζει κάθε χρόνο πάνω από 30.000 παιδικά χαμόγελα σε όλη την Ελλάδα. Συγκινούμε κάθε φορά που σκέπτομαι που αυτή η μικρή ιδέα έγινε η αρχή για μια αλυσίδα αγάπης στην οποία τα παιδιά είναι ο πιο σημαντικός κρίκος. Είμαι η Λαουτάρη Καλλιόπη, μαμά του Νικόλα του Γιανακουλάκου. Είναι 24 ετών, έχει αυτισμό. Το Θεοτόκος οδήγησε τον Νικόλα να ισχύσει αυτό που είχε από μόνος του. Δηλαδή είχε ένα ταλέντο που λέμε στο χώρο της μαγειρικής. Κάναμε ένα χώρο σε ένα σημείο του μαγαζιού που μπορεί να ασχολείται να φτιάχνει τα σάντουιτς και κάποια κομμάτια που μπορεί να βοηθήσει εδώ το μαγαζί. Εκτός από το ότι εργάζεται εδώ, ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι πρωταθλητής κολύμβησης. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπω εγώ τον Νίκο να εργάζεται. Και η ένωση μαζί με το παιδί όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Όλοι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε και να βγάλουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, τα παιδιά να ενταχθούν και να προχωρήσουν στην ελληνική κοινωνία. Μετά από μια κακοποιητική σχέση, έμεινα έγκυος και ήταν χαρά μου να κρατήσω το παιδί. Η κακοποίηση που έχουμε υποστεί εγώ και το παιδί μας ανάγκασε να αλλάξουμε και πόλη και να έρθουμε εδώ στην Αθήνα. Ήμασταν κυνηγημένες από ξενώνα σε ξενώνα, γιατί ο πατέρας της συνέχισε να μας ψάχνει, με βρήκε παντού. Φοβόμουν πάρα πολύ. Οι φίλοι του παιδιού ήταν στο πλευρό μου. Δώσανε ποιότητα στη ζωή μας, ένα χέρι για κάποιους που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον. Είναι ένα μεγάλο στήριγμα και μια μεγάλη βοήθεια, ειδικά για τις ανήπαντρες μητέρες. Εκπαιδεύω τα παιδιά στην μαγειρική και ζαχαροπλαστική με σκοπό και την ένταξή τους σε εργασιακούς χώρους. Με τα παιδιά τα βρήκαμε γρήγορα, γιατί το μόνο που θέλουν είναι να υπάρξει ένα συναισθηματικό δέσιμο. Όταν είσαι απ' έξω δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο μεγάλο είναι και πόσο σημαντικό είναι και για μένα και για τα παιδιά. Έχω και τον Άρη, το μακρύ, όπου με βοηθάει πάρα πολύ σε όλα αυτά που κάνουμε. Είμαι ο καλύτερος ο καθηγητής σεφ όλο τον κόσμο. Peace! Πέρασαν 11 χρόνια από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε με το Μαζί για το Παιδί. Συναντηθήκαμε μέσα από το πρόγραμμα «Γίνε κομμάτι της καρδιάς μας». Τους γνωρίσαμε, μας γνωρίσανε και γίναμε εθελοντές. Είμαστε ευγνώμονες στο Μαζί για το Παιδί. Γιατί από τη μια είναι συνοδοιπόροι μας στο παιδαγωγικό μας έργο και από την άλλη μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Είμαι μητέρα 2 παιδιών και από φέτος έχουμε την τύχη να γράψουμε τα παιδιά μας στο Ίδρυμα Η Παιδική Στέγη, που είναι φορέας της Ένωσης Μαζί για το Παιδί. Ο λόγος που επιλέξαμε αυτόν τον σταθμό αρχικά είναι για το διευρυμένο του ωράριο. Έτσι αφήνει τη δυνατότητα και στο σύζυγο και σε μένα, κυρίως σε μένα, να εργαστώ. Μία από τις παροχές του, ο παιδίατρος, δίνει μια μεγάλη ασφάλεια. Η εμπειρία μου από το σχολείο είναι καταπληκτική. Νιώθω υπέροχα, νιώθω όμορφα που βλέπω τα παιδιά μου ευχαριστημένα. Νιώθω υπέροχα που βλέπω χαμογελαστά πρόσωπα. Όλοι συμβάλλουν σε μια ομαλή καθημερινότητα, για την οποία στόχος είναι το να περνάνε όμορφα τα παιδιά. Όλα άρχισαν το Πάσχα του 2018, όταν ξαφνικά, χωρίς προηγούμενες ενδείξεις, η κόρη μας, το τρίτο παιδί στην... έχουμε 4 παιδιά, το τρίτο παιδί στη σειρά, ξεκίνησε ύκτερο. Θορυβηθήκαμε, πηγαίνοντας στο νοσοκομείο, διαπιστώσαμε ότι ήταν πολύ σοβαρό και στη συνέχεια ότι πρόκειται για καρκίνο στο πάγκρεας με μετάσταση στο ύπαρ, πολύ προχωρημένη κατάσταση. Το Νοέμβριο του 2018 διαπιστώσαμε ότι πια είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση και ο χρόνος ήταν, θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ σύντομος. Στο σημείο αυτό είχαμε κάποιες επιλογές και ήταν να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας απόλυτα εκεί ή να αναζητήσουμε τη βοήθεια της μέρημνας και συγκεκριμένα της ανακουφιστικής φροντίδας. Θα είχαμε τη δυνατότητα ο ασθενής, το παιδί μας, η ξένια μας, να είναι στο σπίτι της
για το υπόλοιπο της ζωής της. Θα είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε και την υποστηρικτική φροντίδα και για τα άλλα μας τα παιδιά, γιατί αυτός ήταν και ο κύριος στόχος για μας, ήταν όχι μόνο να βοηθήσουμε τον ασθενή, αλλά να βοηθήσουμε και τα αδέρφια να συνειδητοποιήσουν την απώλεια που έρχεται. Λειτουργήσαμε εξαιρετικά, μας στηρίξανε, δώσαμε όλη την αγάπη που θέλαμε να δώσουμε. Είχαμε όλο το χρόνο, την υποστήριξη, ψυχολογική, ιατροφαρμακευτική και πραγματικά αυτό το ταξίδι ήταν πολύ γλυκό. Δεν περιμέναμε το θαύμα, περιμέναμε να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και αυτό το πετύχαμε. Η Ένωση Μαζί για το Παιδί ξεκίνησε να υλοποιεί το πρόγραμμα σύντησης με την αρχή της οικονομικής κρίσης. Οι οικογένειες που αφορά το πρόγραμμα είναι οι οικογένειες που έχουν χαμηλό εισόδημα και ανήλικα τέκνα στη σύνθεσή τους. Η οικογένεια από το Μαζί για το Παιδί αντιμετωπίζεται με ολιστικό τρόπο. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι της ανακούφισης με τις επιταγές για το σούπερ μάρκετ, προσπαθούμε να καλύψουμε και το κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης, όπου αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ψυχοπαθολογία μέσα στην οικογένεια, κάνουμε εσωτερική παραπομπή στη συμβουλευτική γραμμή 115-25 ή να τους παραπέμψουμε κάποιον άλλον από τους συνεργαζόμενους φορείς που ειδικεύεται στην ανάγκη που έχουν. Υπάρχουν διάφορες ιστορίες από εξυπηρετούμενους όλα αυτά τα χρόνια τα οποία υλοποιούμε το πρόγραμμα. Μία από αυτές αφορά μια πολύτεκνη οικογένεια, όπου όταν κάναμε τη συνάντηση με τον πατέρα της οικογένειας συγκεκριμένα, μας είπε ότι κατάφερε μέσα στο εξάμηνο, με τα κουπόνια που έπαιρνε από το σούπερ μάρκετ, καλύπτοντας τις ανάγκες που αναφέραμε προηγουμένως, και ξεκίνησε μια πολύ μικρή επιχείρηση. Η οικογένεια πλέον δεν είχε ανάγκη το Μαζί για το Παιδί. Και στην πραγματικότητα αυτός είναι ο στόχος, να μην εξαρτάται καμία οικογένεια από κανέναν οργανισμό. Όλοι τους ήταν με μεγάλη αγκαλιά. Το κοινωνικό μας λειτουργό, τον κύριο Γιάννη, μας βοήθησε εδώ και 3 χρόνια ασταμάτητα. Θέλω και εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βοήθεια που μας δίνει το Μαζί για το Παιδί, γιατί είναι πολύ σημαντική για εμάς. Κάθε φορά που χρειαζόμαστε κάτι είναι δίπλα μας και τους ευχαριστούμε γιατί έχουμε ανάγκη αυτή τη βοήθεια. Το νεογνωλογικό τμήμα και η μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης έχει συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση της νεογνικής θνησιμότητας και νοσηρότητας στην περιοχή όλης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η ύπαρξή μας βασίζεται σε ένα μεγάλο μέρος και στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Εδώ είχαμε πολύτιμο συμπαραστάτη, την Ένωση Μαζί για το Παιδί, που χωρίς αυτή δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της δουλειάς μας. Πάρα πολλά παιδάκια θα χρειαζόταν να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη με συνέπειες πάρα πολύ σοβαρές για την υγεία τους. Οραματιστήκαμε τη δημιουργία ενός θερμοκηπίου. Το όραμα αυτό υλοποιήθηκε μέσα από τη συνεργασία με την Ένωση Μαζί για το Παιδί. Η επαφή μου με αυτήν την υπέροχη και δημιουργική ομάδα που στελεχώνει την Ένωση Μαζί για το Παιδί έφερε πολλαπλά ωφέλη σε μένα προσωπικά ως δασκάλα. Εγώ είχα να νιώσω πολλά χρόνια εκπαιδευτικός, ένιωσα ξανά δημιουργική, βλέποντας τα μάτια τους τη χαρά που ένιωθαν, τον ενθουσιασμό που ένιωθαν σε κάθε δράση μας, να τους κάνει να ονειρεύονται για να μπορούν να προχωράνε. Ενθουσιαστήκαμε με την αρχή, με το που μας είπαν ότι μας δώρεσαν ένα θερμοκήπιο και θα το χρησιμοποιεί η ΕΚΤΗ. Ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ. Συνεργαζόμαστε άψογα, φυτέψαμε τα φυτά και καλλιεργούμε καινούριους σπόρους παραδοσιακούς. Θέλω να ευχαριστήσω το Μαζί για το Παιδί που μας δώρησε το θερμοκήπιο και έδωσε στα παιδιά μιας τόσο μακρινής περιοχής την ευκαιρία να εξελίξουν τις γνώσεις τους. Ο εθελοντισμός είναι κινητήρια δύναμη της Ένωσης Μαζί για το Παιδί στην προσπάθειά μας να μεγαλώσουμε την ομάδα των εθελοντών και εν μέσω κορονοϊού δημιουργήθηκε μια πρωτοβουλία εθελοντισμού που λέγεται Together We Create. Είναι ένα κάλεσμα προς τους νέους ανθρώπους που θέλουν να στηρίξουν το έργο της Ένωσης Μαζί για το Παιδί, να το στηρίξουμε με δημιουργικούς τρόπους, με πρωτότυπες συνεργασίες και φρέσκες ιδέες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Κακανιάς και θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου όλους τους συνεργάτες της Ένωσης του Μαζί για το Παιδί. Μου ζητήσαν να κάνουμε ένα t-shirt με άλλους καλλιτέχνες και ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός από μέρους μου και από το κοινό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα να συνδράμω σε αυτόν τον ιερό σκοπό. Τα παιδιά για μένα είναι ό,τι πιο, είναι ο θησαυρός της γης και θέλω πολύ να συνεχίσω.
Εγώ ξεκίνησα ενεργά τον εθελοντισμό στο Μαζί για το Παιδί το 2016 μέσα από τη δράση των TOMS. Ξεκινήσαμε τις δράσεις μας από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, από το Μεσολόγγι και σε όλη την Αττική. Μέσα σε ένα βαν όλη μέρα με τη Μαρίλια μαζί. Μοιράσαμε πάνω από 90.000 παπούτσια μέσα σε 4 χρόνια σε άπορα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να έχεις χρόνο, αρκεί να έχεις ψυχή και χαρά και ο καθένας μπορεί να βρει τον τρόπο του να προσφέρει όπως θέλει και μπορεί. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που είμαι πρέσβυρα στο Μαζί για το Παιδί εδώ και περίπου 3-4 χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που έγινα μανούλα ήρθε και αυτή η πρόταση για μένα και φυσικά με πολύ μεγάλη χαρά την αποδέχτηκα, γιατί ένιωθα μια μεγαλύτερη ευαισθησία προς όλα τα παιδιά και ήθελα όπως μπορώ να βοηθώ και εγώ το σπουδαίο έργο του Μαζί για το Παιδί. Θα ήθελα να ξεκινήσω 1,5 χρόνο πριν, όταν η χώρα μας χρειάστηκε να αντιμετωπίσει την πανδημία. Από τις πρώτες μέρες ήρθε κοντά μου ο αγαπημένος και φίλος Γιάννης Παπαδάτος, ο οποίος είπε ότι η Ένωση Μαζί για το Παιδί και το Σωματείο Πνοή θέλουν να βοηθήσουν και έτσι καταφέραμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να φέρουμε τα πολύτιμα εργαλεία στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Έπρεπε να είναι καλά οι γονείς προκειμένου να προστατεύσουν, να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Γι' αυτό το λόγο το Μαζί για το Παιδί αποφάσισε να βοηθήσει τις μονάδες συντατικής θεραπείας ενηλίκων πλέον. Αγοράστηκαν τα μηχανήματα. Εδώ ευχαριστούμε και τους δωρητές που συγκέντρωσαν το ποσό αυτό. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που σε δύσκολες στιγμές μπορούμε να φύγουμε από τα στενά πλαίσια των παιδιών και να μπούμε και στους μεγάλους όταν αυτό χρειάζεται. Είμαι από τη Συρία. Αυτή τη στιγμή έχω 3 παιδιά. Το τρίτο παιδί γέννησε στο σπίτι. Δεν προλάβω να πάω στο νοσοκομείο και έγινε το πρόβλημα. Το παιδί έχει κινητικά προβλήματα, δεν μπορεί να περπατήσει. Αλλά από τότε που ήρθε στο σχολείο άρχισε να γίνει λίγο καλύτερα. Αυτό μου έδωσε δύναμη. Τώρα προσπαθεί να σηκωθεί. Δηλαδή μια μέρα ήταν μαζί μου στο μαγαζί και σηκώθηκε μόνος του και κρατάει το τραπέζι. Μου λέει μπαμπά, μπαμπά. Είχε ένα θαύμα δηλαδή. Όταν έρχεται από το σχολείο δεν θέλει να κατέβει το λεωφορείο. Θέλει να είναι στο σχολείο συνέχεια. Η πρώτη ουσιαστική και πραγματική επαφή με το Μαζί για το Παιδί ξεκίνησε λίγες μέρες μετά τη φωτιά, ενώ ήμουν εγώ στο πεδίο έξω και έτρεχα, με παίρνουν τηλέφωνο από το ΜΑΤΙ και μου λένε έλα στο ξενοδοχείο γιατί έχουν έρθει κάποιοι άνθρωποι, μια οργάνωση να βοηθήσει. Βοήθησε το Μαζί για το Παιδί οικογένειες με παιδιά που είχαν κάτι τα σπίτια τους. Τους βοήθησε για αρκετό καιρό με πολύ αξιοπρεπή τρόπο. Οι ωφελούμενοι μας ακούνε ότι έχουμε αυτή τη συνεργασία. Πραγματικά χαίρονται. Νιώθουν ασφαλείς. Δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε. Η κόρη είχε γίνει νοσηλεύτρια. Εγώ προχώρησα και έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα και τελείωσα το καλοκαίρι κοινωνική λειτουργός. Η αγάπη μου για τα παιδιά είναι απέραντη. Και ό,τι θέλω να δώσω στο δικό μου παιδί, θέλω να το δώσω σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο δίκτυο φορέων παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Μετά από 25 χρόνια έχουμε κατορθώσει και συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 200 φορείς. Ο σκοπός μας είναι να εξαλείψουμε τις ανισότητες και να δώσουμε ίσες ευκαιρίες ασχέτως από τη φυλή, τη θρησκεία, την προέλευσή τους, τις πεπιθήσεις ή τις ικανότητες που έχουν. Θέλουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε πολύ περισσότερα παιδιά και να έρθουν και άλλοι πολύ κοντά στην οικογένειά μας. Γιορτάζουμε 25 χρόνια του Μαζί για το Παιδί. Η αγάπη μας μετράει.